Ανίβαλ, χαίρετε. Τι έχουμε σε αυτό το βιντεάκι, όπως έχετε καταλάβει το τίτλο. Έχουμε το project του Μίντο που ζητάγατε τόσο καιρό και φαγωθήκατε και επιτέλους είναι έτοιμο. Το έχουμε πίσω μας που βλέπετε. Απλά, όπως και με το Πόλο, στο προηγούμενο βιντεάκι, κάνουμε ένα aftermath γιατί για κάποιο λόγο χαθήκανε αυτά τα δύο intro. Μην με ρωτάτε γιατί, αλήθεια δεν έχω ιδέα. Έχει πέσει πολλή δουλειά, θα τη δείτε σιγά σιγά. Μια γρήγορη ματιά στο πώς δείχνει αυτή τη στιγμή το μοτέρ που είναι τελειωμένο. Να δούμε τι υπέστη αυτό το μύτο από τα χεράκια μας. Το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κάνει και 1000 χιλιόμετρα. Μένουν λίγα ακόμα. Οπότε ετοιμάζεται και το βιντεάκι όπου θα στρωθεί, θα πάει για ντάινο και θα το αναλάβουμε τα χεράκια μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να σημειώσω απλά ότι τώρα που θα δείτε το βιντεάκι, το συγκεκριμένο project το έχουμε γυρίσει, το γύρισα βασικά με ένα στυλ λίγο πιο γρήγορο fast forward και λίγο μοντάζ, χωρίς πολύ μπυρι-μπύρι. Ενώ το επόμενο project που είναι το Estria έχει γίνει ακριβώς αντίθετο. Επειδή θέλω να δω λίγο τη δικιά σας γνώμη, να δω πάνω κάτω τι σας αρέσει να βλέπετε στα project. Θέλετε γρήγορο fast forward με μουσική και απλά να βλέπετε πώς δουλεύουμε και τι κάνουμε, όπως είναι και γυριστεί το μύτο, ή θα μου πείτε τη δεύτερη γνώμη σας στο Estria που είναι ακριβώς αντίθετο όπως σας ανέφερα. Με το που τελειώσει το βίντεο, άφησε ένα comment κάτω και πες μου αν γούσταρες που το είδες έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μετά τα σπροφάλου και τώρα θα βάζουμε τα φρός και έρθα δύο φροσάκια με λίγο γλασάκι. Έχουν τοποθετηθεί και τα 4 πιστόνια και μπιέλης πάνω και τώρα θα κάνουμε ένα τεστ ότι όλα είναι κομπλέ, θα το γυρίσουμε λίγο να δούμε ότι δεν βρίσκει πουθενά, δεν ακούγεται τίποτα. Σωστός. Τέλεια. Μια χαρά. Προχωράμε και την κεφαλή ταυτόχρονα. Έχουμε βάλει βαλβίδες, τσιμουχάκια και τώρα βάζουμε και τα ελαττήρια. Μετά θα πέσει κεφάλι πάνω. Θα βάλουμε τα μπουζονάκια, τα ERP. Ε? Θα βάλουμε τα μπουζονάκια. Άντα, τα βάλουμε. Εσύ θα κάνεις κάτι. Εγώ αφού ξέρεις. Μόνο τραβάς. Λοιπόν, ξαναστείλω κάμερα και τα λέμε. Έτοιμη από λεπτό σε λεπτό. Βαλβίδες. Βεζαρίσματα, πλανίσματα, τσιμουχάκια, όλα κομπλέ. Μπουζόνια σφιγμένα. Το μοτέρ γυρνάει τέλεια, ρίχτη. Σωστά. Τέλεια. Και τα μπουζόνια φαίνεται εδώ πέρα από πάνω. Για να πάρουμε τα παξιμάδια και να σφίξει ουσιαστικά και η κεφαλή πάνω στο μπλοκ. Σωστά. Σωστό, σωστό. Οπότε να πάμε να σφίξουμε κεφαλή.
Νομίζω τελειώσαμε για σήμερα. Είμαστε τώρα. Εντάξει, για σήμερα. Για σήμερα καλά είμαστε. Για σήμερα καλά είμαστε. Κλείσαμε το blog. Σφίξαμε κεφαλή. Έχουμε ψιλοτελειώσει τώρα από θέμα όσο αφορά το μοτέρ και μόνο. Οπότε το άλλο Σάββατο πάλι. Ποιο άλλο Σάββατο? Καθημερινές απόγευμα. Καθημερινές απόγευμα. Δηλαδή για εσάς είναι σε 10 δευτερόλεπτα. Για μας σε λίγες μέρες. Οπότε τα λέμε. Day 2, μαγκές, ξεκινάμε. Έχουμε βάλει την κεφαλή, έχουμε σφίξει κεφαλή με τα κουζόνια TRP. Έχουμε βάλει εδώ κεντροφόρους μέσα στη γκάσα που λέμε. Θα βάλουμε τώρα τα κουζάκια τα καινούρια. Θα βάλουμε πάνω την γκάσα, να σφίξουμε την γκάσα. Και μετά βάλουμε λούρι να χρονίσουμε. Το έχω φέρει εδώ πέρα το μοντέρ, θα το κάνουμε όλες τις φασκολούς να μην σας κουράσουμε. Θα παίρνουμε, θα βάζουμε και απλά θα βλέπετε πώς θα χτίζετε το μοντέρ σιγά σιγά. Είμαστε έτοιμος. Πάμε. Μας να σφίσουμε είμαστε. Φορτώνουμε μπαταρία και μιζάρουμε. Λίγο έμεινε έτσι. Κλείσαμε και το καμπάκι όπως βλέπετε, το έχουμε σφίξει. Και τώρα, τώρα, τι έχουμε τώρα. Γεια εσείς ο μάστερας. Καρτεράκι. Λοιπόν, φέρει ένα πανί να καθαρίσουμε εδώ. Να βάλουμε το καθρέφτη. Είναι ο καθρέφτης ο προστινός. Μάλιστα. Έχουμε φέρει το στρόφαλο εκεί που πρέπει να είναι. Έχουμε κλειδώσει κεντροφόρους. Το γρανάζι είναι τρελό. Εδώ έχουμε λάσκα. Βγάζουμε, γυρνάμε δύο φορές να δούμε ότι γυρνάει ωραία, ναι. Και ξαναβάζουμε όλα. Καλά. Και τώρα αφού σιγουρευτήκαμε ότι το χρονίζαμε στο αυτοκίνητο, κάναμε και το τσεκ, είδαμε ότι γυρνάει και μια χαρά. Ξαναρέχουμε και τα μπούση μέσα και σφίσουμε. Δυναμό,
επόμενη κίνηση και air condition. Τοποθετούμε. Τόσο απλά και όμορφα. Μάστορα, εντάξει για σήμερα. Όλα κομπλέ. Σαν να έχει αρχίσει να παίρνει μορφή το μότερ, τι λέτε. Σαν να έχει αρχίσει να δείχνει. Έχουμε βέβαια λίγη δουλίτσα ακόμα εδώ πέρα, βλέπετε. Είναι λίγο ακόμα όλα χύμα. Λογικά, day 4, το τελειώνουμε. Πέφτει πάνω και μιζάρι. Λογικά αύριο το κατεβάζουμε. Βάζουμε βολάν εξάφερο, σασμάν. Και το βάζεις πάνω. Με τα χέρια. See you την επόμενη φορά. Καλή βάλη, καλημέρα. Day 4-5. Έχασα λίγο τη σειρά, να σου πω την αλήθεια. Το μοντέρ είναι κάτω, το βγάλαμε από τη βάση του για να βάλουμε βολάν, δίσκο, πλατό, σασμάν, καθρέφτη και να το ρίξουμε πάνω στο αυτοκίνητο. Τελειώνει, μπορεί και σήμερα να μιζάρουμε κιόλας. Οπότε ξεκινάμε τη δουλίτσα. Σασμάν να τελειώσει, παλάγκο εκεί, φέρνουμε μύτο μέσα και το ρίχνουμε έτσι τρίποντο. Ξεκινάμε. Άστορα. Αυτό είναι αδιάφορο. Θες να δούμε. Μύρε. Το πλένουμε το εργαλείο να μπει μέσα ομορφό. Ναι. Μιλά πολύ, θα το πλύνω εγώ ρε. Όλα καλά. Για πάμε μέσα να ρίξουμε μια ματιά να δούμε. Αυτό κάνω ρε, μην αγχώνεσαι. Όλα κομπλέ, υπό έλεγχο. Μπήκε και ο εξάφτερος δίσκος μέσα. Όλα τα πραγματάκια πάνω που χρειάζονται. Τουρμπίνες πολλαπλές, σασμάν. Και η πλεξούδα επάνω λίγο χύμα για την ώρα. Γιατί πρέπει να συνδεθεί και με κάποια πράγματα που είναι μέσα στη... μέσα στο χώρο του αυτοκινήτου. Οπότε τελειώνουμε μια μπαμπαμ αυτό. Απλή συντήρηση, σερβάκι και μουαγέ. Κατεβαίνει. Μοντέρ εδώ πάνω. Μύτο εδώ πλημμένο, όμορφο, ωραίο. Και το ρίχνουμε πάνω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Γιατί σήμερα θα μιζάρουμε. Έτοιμοι να το ρίξουμε πάνω. Σίγουρα. Σίγουρα. Θα το βάλει όλα να το πάνω. Πάμε να το ρίξουμε πάνω, πιάνουμε τις βάσεις και προχωράμε. Καλή βάλη. Το μύτο το τελειώσαμε. Έχουν μπει σχεδόν όλα τα πράγματα πάνω. Θα δείτε τώρα πώς είναι πάνω το μοτέρ. Αφού το έχουμε τελειώσει, σχεδόν τελείως όπως σας είπα. Όλα πάνω στις θέσεις τους, μπαταρίες, παγουράκια, έχουμε βάλει λάδια, νερό, η τουρμπίνα πάνω. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η εισαγωγή μαζί με το φίλτρο και η εξάτμιση. Δεν έχουμε βάλει downpipe και την εξάτμιση. Θα πρέπει να φύγει το αμάξι επειδή θα φτιάξουμε καινούργιο downpipe και εισαγωγή να πάει στον εξάτμισσα. Θα φύγει από εμάς, θα το πάρει ο ιδιοκτήτης και φίλος, θα το στρώσει και αφού το στρώσει και θα έρθει για να πάμε για πρόγραμμα και να δούμε πόσο άλογα θα βγάλουμε, έχετε μάθει τη διαδικασία. Την ώρα, αφού θα φύγει για στρώσιμο, δεν έχουμε βάλει τα μεγαλύτερα μπέκ που χρειάζεται, ούτε την τρόμπα της ΑΕΜ πίσω της βενζίνης που χρειάζεται και αυτή, ούτε cooler. Αυτά τα πραγματάκια τα τρία δεν χρειάζονται για την ώρα για να φύγει για στρώσιμο, μπορεί να στρωθεί και έτσι το αμάξι. Μετά όμως που θα το πάμε για πρόγραμμα και θα πρέπει να σηκώσουμε πιέσεις και τα λοιπά, είναι απαραίτητα. Από εμάς αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει και πάμε να ακούσουμε πώς κάνει. Αλλά εντάξει, θα ακούσετε λίγο πολύ θόρυβο γιατί δεν έχει downpipe και θα σας πάρει λίγο τα αυτιά. Πάμε να δούμε. Θα σας πάρει λίγο τα αυτιά. Είναι λογικό, δεν έχει εξάπλωση. Φεύγει κατευθείαν ο θόρυβος μέσα από την τουρμπίνα. Οπότε, για να ακούσουμε.
Οπότε πάμε να το κλείσουμε, να πήρατε μια μικρή ιδέα. Και για την ώρα τελείωσε και αυτό το project, φεύγει αστρόσημο και θα πρέπει να περιμένετε το part 2 πάρα πολύ. Περιμένω πώς και πώς να δω τι κάναμε με αυτό εδώ, γιατί το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Όλη την ώρα με ρωτάγατε από την πρώτη στιγμή που σας το έχω ανακοινώσει πότε θα είναι έτοιμο και τι θα κάνετε και. Επιτέλους τελείωσε, το έχετε, δείτε το και περιμένετε να δείτε ένα πολύ καλό μύτο στον δρόμο με απλό setup από άμπαρθο όπως σας είπα, σφυρίλατα κτλ. Ό,τι είδατε σε όλο το βιντεάκι και stay fucking tuned for part 2. Ciao. Καρνίβαλοι, πριν κλείσω και τελειώσω το βιντεάκι με το μύτο, θα σας δείξω πώς είναι ολοκληρωμένο και με το downpipe και με την εισαγωγή και με όλα, για να έχετε μια απλή ιδέα το πώς τελείωσε το αυτοκίνητο και πώς δείχνει. Φίλτρο ελευθέρας βάλαμε, εισαγωγή ανοξείδωτη custom για το αυτοκίνητο, κολάρο σιλικόνης, HRP, κολάρο εδώ πέρα για να γίνει η ένωση με την τουρμπίνα, η τουρμπίνα από το άμπαρθο όπως είπαμε, wastegate και φτιάξαμε και βασούλα εδώ πέρα για να μην φεύγει η θερμοκρασία από την τουρμπίνα και από το downpipe και μεταδίδεται στο χώρο της μηχανής, στα καλώδια και έχουμε κάποιο θέμα ή ανεβάζει πολύ θερμοκρασία. Έχουμε και ένα σωστό εργαλείο μέσα σήμερα, ένα TTS με τα φρένα. Θα σας δείξω αμέσως από Lamborghini του φίλου μας του Eddie. Για άλλη μια φορά έφερε ένα σωστό εργαλείο για να κλείσουμε ωραία το βιντεάκι μας. Α! Ενημέρωση, στις μπροστινές δαγκάνες, αυτή η δαγκάνα ας πούμε φοράει 2 τακάκια από εδώ, 2 από εκεί. Δηλαδή η κάθε δαγκάνα έχει 4 τακάκια, 4 εδώ και 4 από εκεί. Δηλαδή έχει 8 τακάκια στα μπροστινά φρένα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα γιατί φρένο μιλάμε, από άλλο πλανήτη. Του βάλαμε και μία τρόμπα Autotech. Αυτά σαν υποσημείωση. Κλείνουμε με το μύτο. Να σας δείξω και το τελικό πριν κλείσουμε της εξάτμισης, γιατί μπήκε ολόσωμη. Και τελικό βάλαμε, να φαίνεται κιόλας ολόσωμη, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε τώρα. Και τελικό Agrabovic. Το αμάξι είναι πανέμορφο, γυαλίζει ολόκληρο, βαμμένα φρένα, ζάντες και δουλεύει τέλεια. Οπότε αυτά για την ώρα για το μύτο. Πάει αστρόσημο, τελειώνει και έχουμε δυναμομέτρηση, βόλτα και πολύ ξύλο στο δρόμο. Stay fucking tuned, καρνιβαλί.